Welcome to Antikythera. Είμαι ο Μύρινας και θα σας ξαναγγίσω μαζί με τον παππού μου σε όλο το νησί. Εδώ είναι θάλασσα, ουρανός και ο Θεός. Άμα περάσουν 15-20 μέρες αλλού, αρχίζω να το βαριέμαι και θέλω να γυρίσω πίσω στην ηρεμία. Ηρεμία, εδώ δεν έχει πάει φόβος από οτιδήποτε. Όλο το νησί είναι επίγειος παράδεισος. Είναι ένα νησί που σε φέρνει πραγματικά πολλά χρόνια πίσω, όπως ήταν η Ελλάδα πριν από 50-60 χρόνια. Where the Aegean Sea meets the Ionian, there is a stretch of land with lots of history and only 20 residents. Είμαι ο ανθρωποποιήρχος στο Πορφυρούσα. Πρώτα απ' όλα το νησί του Αντικυθύρου είναι απομονωμένο νησί, δεν είναι σε σύμπλεγμα νησιών. Μας περιμένουν βέβαια πάντα γιατί είμαστε το πλοίο το τοπικό που θα τους πάει ακόμα και το ψωμί. Έχει τύχει φορές να μην πάρουμε κανέναν επιβάτη. The main happening for the island is actually when the boat comes and it brings some necessities. For example, here, these people got their gas and some oil for the few cars that they have here. There is no gas station on the island. If the boat doesn't come, they have nothing. Εγώ γεννηθεί εδώ, έφυγα 14 χρόνων, πήγα στην Αυστραλία. Κάθε χρόνο έχω ένα σπιτάλι και μένω. Για δύο μήνες, σε πάω πίσω πάλι κάθε φορά. Εκεί έχω τα παιδιά μου παντρεμένα. Ήταν ένα άνθρωπο που γνωρίζει δύο πατρίες. Τα καλοκαίρι είμαστε περισσότερο, γινόμαστε 150-200, μόνο καμία 25, 30. Εδώ μας βρούμαστε. Και καφενείο είναι και σούπερ μάρκετ είναι και... Δεν υπάρχει άλλο μέρος που να έχεις αυτή την απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία. Με τους στάφους. Είχαν θάψει κάποιοι νεκρούς, βρήκαν μέσα οι αρχαιολόγοι κτερίσματα και άλλα πράγματα. Ο πρώτος στάφος που βλέπουμε στην Καμαρέλα τους είχε παρασύρει η θάλασσα και τους θάψαν εδώ. Και από παλιά γινόταν αυτό και τώρα ο ένας πάντα βοηθούσε τον άλλο. Αφιλοκερδός. Όταν έχει ο άλλος παραπάνω κάτι, ας πούμε, δεν θα το πετάξει, θα το δώσει στον γείτονα ή σε κάποιον που ξέρει τι δεν έχει. Εδώ πέρα, της εποχής εκείνης πήρατε, είχαν λαξεύσει εδώ τα βράχια και τα λοιπά και βάζανε το πλοίο το πειρατικό μέσα και όταν βλέπανε απέναντι να περνάει πλοίο, σπρώχναν το πλοίο τους μέσα και κάναν την πειρατεία τους. Κάποιες φορές δεν γίνονται τα δρομολόγια λόγω καιρού. Είναι αδύνατο να προσεγγίσεις με καιρό βορειοανατολικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού φτάνει η θάλασσα. Οπότε δεν μπορείς να μπεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς έχουμε και κάποια χόμπι, ο καθένας μπορούσε να έχει, να ψαρέψει που έχει η θάλασσα μας ψάρια. Χόμπι άλλο είναι να έχει μελίσια. Υπάρχει και μία κυρία από την Ευρώπη που εδώ γεννήθηκε και θα σου πει πολλά. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ είμαι συνέχεια. Και είναι μια σπηλιά εδώ κάτω που είχε πρωτοκατοικήσει, λέει ο πρώτος που ήρθε εκεί. Δεν είχε παρά μια γελάδα και που βρήκε λέει νερό εκατοίκησε. Ο οποίος πρωτοήρθε στο νησί με τη γυναίκα του και έκανε και πολλά παιδιά. Ήταν ο πρώτος κάτοικος του νησιού. Το επίκεντρο του νησιού, να το πω έτσι εδώ. Και από εδώ μέσα βλέπω το καφενείο, ταβερνάκι, το οποίο είναι μόνιμα ανοιχτά, έχει μόνο καλοκαίρι. Μας αρέσει να έρχεται ο κόσμος, είμαστε φιλόξενοι. Υπάρχει εδώ ο κοινωνικός κανόνας, είναι 3 δωμάτια, 4 σπίτια είναι και καμιά 15 δωμάτια. Όπως μπορούμε υποδεχόμαστε τους ανθρώπους εδώ, παρόλο τα μικρά μέσα που έχουμε, να το πω έτσι. Τα Αντικύθερα είναι εδώ. Το ναυάγιο έγινε κάπου εδώ, σε αυτή την πλευριά. Λένε ότι το πλοίο ερχόταν από Ρόδο. Ερχόταν ένα πλοίο που ήταν φορτηγό από τα μεγαλύτερα. Παρεμπιπτόντως και ο αστρολάβος ήταν φιλιακόρα. Το μετέφεραν γιατί έκανε υπολογισμούς. Όταν κατεβαίνουμε τέτοια μέρη, δεν βιαζόμαστε. Θα πούμε σκύρις. Θα τα πάσω εγώ στη σακούλα. Θα βλέπω λάπη. Αυτό είναι και σας. Θέλουμε να έρθείτε. Ορίστε, αυτό είναι το μαγευτικό νησί.